Οι τραγικές εικόνες που είδαμε την περίοδο έξαρσης πανδημίας, τα διαλυμένα δημόσια συστήματα υγείας σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, η μαζική τάφη στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στην βιτρίνα του καπιταλισμού, οι χιλιάδες νεκροί που πέθαναν επειδή στους χώρους δουλειάς τους η εργοδοσία δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα, τα εκατομμύρια ανέργων σε όλο τον κόσμο, οι μειώσεις μισθών, η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, η νέα βαθιά οικονομική κρίση που καλούν ξανά τους λαούς να πληρώσουν. Όλα αυτά αποκαλύπτουν για ακόμα μια φορά, με έναν ακόμη τραγικό τρόπο, ότι ο ιός για τους λαούς είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Δεν συμβιβαζόμαστε με το σάπιο σύστημά τους. Η πανδημία απέδειξε και στους πιο δύσπιστους ότι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι κλινικάρχες, οι τραπεζίτες, συνολικά η αστική τάξη, δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Είναι κυριολεκτικά παράσιτα. Αντίθετα, αποδείχτηκε πόσο χρήσιμοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι, αποδείχτηκε ότι χωρίς αυτούς δεν κινείται τίποτα, ότι αυτοί παράγουν όλο τον πλούτο, ότι αυτοί μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Πέρα από τις εικόνες φρίκης όμως, υπάρχουν και άλλες εικόνες. Εικόνες που δείχνουν ότι οι λαοί δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία λέξη. Που δείχνουν ότι τελικά αυτό το σύστημα δεν είναι και τόσο άτρωτο όσο το παρουσιάζουν. Εικόνες που δείχνουν ότι υπάρχει ελπίδα και αυτή βρίσκεται στην ανυποχώρητη ταξική πάλη. Ο μόνος δρόμος για να αναπνεύσουν οι λαοί είναι η ανατροπή του καπιταλισμού. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ανατροπή της βαρβαρότητας που ζούμε, για την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας, όπου την εξουσία θα έχουν οι εργαζόμενοι. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα.